Καλή σου μέρα, αδερφέ. Κατά χρόνια και ζαμάνια. Σε δούμε. Μαύρη πέτρα έχει στην εκπομπή μας. Και φρίκιασα με αυτά που ακούω. Δεν πρόλαβα να καθίσω στο στούντιο. Τι είναι, εντάξει. Παρακαλώ. Και λέω και με αυτά τα φρικιαστικά που ακούω από το στόματα Μητροπολιτών, διαρωτώ με πώς θα πρέπει να κάνω νυφάλιο σχόλιο σε αυτά τα πολύ, έτσι, πολύ μετρημένα λόγια, ενός κατά τα άλλα ηγέτη μιας συντηρητικής εκκλησίας. Ναι. Ξέραμε όλοι τόσα χρόνια, Ανδρέα, ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν ο ουραγός και η Ορθόδοξη ήταν ο πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά την αποδοχή των ανθρώπων, ναι, χωρίς να σημαίνει ότι υιοθετεί κάποιος τις βάρβαρες ακρότητες που χαρακτηρίζουν όλους μας. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι αμαρτωλός. Και επικαλείται κάποια στιγμή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου σε μια ανακοίνωση της που έβγαλε για αυτό το θέμα, τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι δεν θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών, τονίζει η θηλυπρεπής, λέει. Μα ξέχασαν και σιώπησαν ότι βάζει ταυτόχρονα και τους μέθησους και τους χαρτοπαίχτες και τους πλεονέκτες και τους ψεύτες, δηλαδή όλους μας. Την στάση αυτή του Πάπα Φραγκίσκου και δεν είναι η πρώτη φορά, Ανδρέα. Μάλιστα, είστε μια. Τελευταία δηλώση, τελευταία από τότε που εκλέγει, έχει κάνει σημαντικές δηλώσεις. Ασφαλώς, αλλά μια στιγμή υπήρξε και μια ομόβροντη ομοφωνία από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, άλλον ένα επίσης μετρημένο ιεράρχη, που με εντυπωσίασε. Ήταν όταν τους ρώτησαν πάλι για μια περηφάνειας έτσι, εκδήλωση και ο Αθηνών και ο Ρωμαιοκαθολικός προκαθήμενος, ο Ποντίφικας, απάντησαν με τον ίδιο τρόπο. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω? Δεν είναι η αρμοδιότητα της Εκκλησίας να κρίνει, η αρμοδιότητα της Εκκλησίας δεν αγκαλιάζει τους ανθρώπους. Και όσον αφορά αυτά τα πολύ αντιεπιστημονικά που ακούω, ναι, το ότι εκπάσχουν, το ότι εθίζονται για το όνομα του Θεού, δεν μιλάει η θεολογία, εδώ μιλά η ίδια η ιατρική, η γενετική επιστήμη. Η δουλειά της θεολογίας είναι να ερμηνεύσει το πώς. Ναι. Αλλά το για ποιο λόγο, τι συμβαίνει στην φύση, αλλά όχι να υποκαθιστά την επιστήμη, Ανδρέα. Και πρέπει να σου πω όμως ότι σημειώνουμε όντως βήματα πρόοδου. Πριν 15 τόσα χρόνια, όταν η Κύπρος ετοιμαζόταν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ολίγοι τολμηροί, 5-6 αν θυμούμε καλά, βουλευτές έμειναν στην αίθουσα για να ψηφίσουν την αποποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Και τότε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είχαν τους μουτσαχετίν, μεταξύ των οποίων και πολύ συντηρητικοί κληρικοί, απεσταλμένοι από την Ιεράρχη Επισκοπή, να διαδηλώνουν. Πριν 10 χρόνια είχα δώσει μια συνέντευξη και τοποθετήθηκα για πρώτη φορά θεολόγος άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, πώς τόλμησα πριν 10 χρόνια, για σύμφωνο ελεύθερη συμβίωση. Μητροπολίτης με είχε κατακεραυνώσει, λέγοντας μου την εξής έκφραση: προσβάλλει την αισθητική μου. Θέλω όμως να πω τούτο. 10 χρόνια μετά, ο ίδιος Μητροπολίτης, πολύ διαφορετική και πολύ μετρημένη και στάση αποδοχής, είχε στο ίδιο θέμα. Mm. Άρα σημειώνουμε πρόοδο. Στο Μεσαίωνα έκαιγαν ανθρώπους, μετά έκαιγαν βιβλία, σήμερα απλώς κρίνουν, κατακρίνουν, λιδωρούν, συγκοφαντούν, αφορίζουν. Υπάρχει μια πρόοδος και τη σημειώνω. Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Βέβαια, η Εκκλησία δεν περιμένουμε να κάνει εκπτώσεις. Όχι, μα δεν είναι έτσι στο Ευαγγέλιο. Έτσι. Δεν αλλάζει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Ευαγγελίου αντίθετα είναι αγαπάτε αλλήλους. Όχι αγαπάτε αλλήλους εκτός τους μάρτυρες του Ιεχωβά, τους αιρετικούς, τους προοδευτικούς, όσες φορούν κοντιφούστα, όσους καπνίζουν, όσους. Δεν είπε ο Χριστός εξαιρέσεις, αφού όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό που λέει με τα δύο φύλλα, λέει ο Χριστός. Α, Θεός, θα το σχολίαζα γι' αυτό. Τι είναι αυτό, παρακαλώ, αυτά τα δύο φύλλα. Και ποιο το λέει? Ένα άνθρωπο που είναι άγαμος. Ναι. Μα λέει ότι το μόνο το επιχείρημα που έχει, και έχω και την ανακοίνωση της Ιεράς Σύνοδου. Δύο επιχειρήματα έχει. Το ένα σας το είπα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ότι είναι ο Χριστός ουδέποτε. Θηλυπρεπής. Ναι, μα λέει ταυτόχρονα σας είπα. Και όλες τις άλλες αμαρτίες που είναι όλοι μας μέσα. Διαρωτώ με λοιπόν, το δεύτερο το επιχείρημα είναι ότι δημιούργησε τους ανθρώπους ο Θεός άρσεν και θήλη. Καλά, και αυτή γιατί είναι αγάπη? Αν μοναδικός στόχος, σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου είναι η αναπαραγωγή. Δεν είναι αυτό. Αλλά δεν είναι η προϋπόθεση για να είσαι Μητροπολίτης να είσαι άγαμος. Γι' αυτό λέω. Με βάση την Εκκλησία. Αφού θέσπισαν αυτό την. Ξέρεις, και αυτό είναι αντίφαση. Ναι. Ο ίδιος ο Παύλος που τον επικαλούνται λέει προς Τιμόθεον: δι των επίσκοπων είναι άνδρα μιας γυναίκος. Να μην έχει πολλές γυναίκες το επίσκοπο, να έχει μία γυναίκα κλπ. Αυτό σημαίνει ότι η παράδοση της Εκκλησίας τα πρώτα χρόνια ο Πέτρος ήταν παντρεμένος, ήταν νυφευμένος. Σημαίνει ότι είχαμε έγκαμους τους Αποστόλους και ούτε και ήταν ρασοφόροι. Η παράδοση της Εκκλησίας ήθελε να το θεσπίσει και είχε τους λόγους της. Τον νεποτισμό, έκαναν διαδόχους στα παιδιά τους και επίσης υπήρχε και διασπάθηση του εκκλησιαστικού χρήματος από τις οικογένειές τους. Οπότε σήμερα δεν υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα με άλλους όρους συγγενείς. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει το τέλειο. Τώρα, το θέμα όμως αυτό με το Πάσχουν
οι ομοφυλόφιλοι, προφανώς την εννοεί ως μια πάθηση βέβαια αυτή. Τι, παλιά τους έκαναν ηλεκτροσόκ, ξέρεις. Ναι. Είναι υιοθετεί η Εκκλησία της Κύπρου τη θέση αυτή ή είναι άποψη του πατέρα Γεωργίου, του Μητροπολίτη? Δυστυχώς οι απόψεις του Μητροπολίτη Πάφου γίνονται και ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου. Οι ανακοινώσεις που έχω για παράδειγμα για αυτό το θέμα, όπως και οι πλήστες ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου, αφού ανέλαβε και το ρόλο του εκπροσώπου τύπου της, διατυπώνονται από τον ίδιο. Και αυτό σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα και ειλικρίνεια. Όταν τελειώνει η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, χωρίς να καθίσουν να συντάξουν, να συγκροτήσουν μία ανακοίνωση ιεράρχες και να την δουν, ο Πάφου Γεώργιος αναλαμβάνει να διερμηνεύσει, κατά τη δική του όμως κρίση, την βούληση της Συνόδου. Και γράφει αυτά τα πράγματα. Είπας. Εγώ. Εγώ το και έχω απόλυτη ευθύνη. Και αν λέω. Να την γλιτώσω, και θέλω. Εάν ψεύδομαι, παρά να επικαλεστεί κάθε δικαίωμα να μου κινήσει και εγώ. Δεν είναι συντηρητικό. Δηλαδή, είναι πληρητικό από κάποιου άλλου. Γιατί αυτό είναι πολύ συντηρητική θέση. Πολύ. Πέρα από δεν έχει ιατρική βάση όλα που λέει, είναι και συντηρητική τοποθέτηση. Επιμαντική όμως, ναι, προσέγγιση. Αυτό. Και έτσι να ήταν τα πράγματα όπως τα λέει, που δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος που προσεγγίζεις ένα αμαρτωλό. Ένα κατά την κρίση ο αμαρτωλό. Και ποιος είναι ο αναμάρτητος? Συ ή ο αναμάρτητος, ο κριτής της οικουμένης. Αισθάνομαι αμήχανα από τη μια, αλλά από την άλλη και πολύ καλά με τη συνείδησή μου, γιατί αυτό που σου λέω τώρα, του το είπα και του ίδιου προσωπικά πολλές φορές, με πολύ καλό τρόπο. Και τι απάντησε? Να έχει καλύτερη προσέγγιση, του τα είπα και με αυστηρό τρόπο κατά τη διάρκεια εκείνης της παροδίας του δίθεν αφορισμού. Απάντησε με ένα τόσο βλοσιρό ύφος, παγερό, επαγγελματικό, που με ανάγκασε να του πω: Πανιερότατε, συγγνώμη, αλλά φέρεστε όπως ακριβώς οι Φαρισαίοι στην δίκη του Χριστού. Δεν γίνεται σαν να μην με ακούτε, λέω, σαν να μην συνεννοούμαστε. Ναι. Να κάτε το τυπικό μέρος εκεί. Δεν είναι κακό. Δεν νιώθω. Λίγο ακραίος, δεν ήμουν ακραίος, Ανδρέα μου. Όταν το είπες ότι είναι Φαρισαίος τον άνθρωπο. Α, δεν το είπα ότι είναι Φαρισαίος. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο άνθρωπος ο Γεώργιος είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Αν τον ακούσετε, δεν είναι και μιλά. Εγώ τον ακούω από εφήβος. Είναι μιλήχιος. Ναι, μιλήχιος. Οι απόψεις του είναι προβληματικές. Δηλαδή, πίστηκε ο άνθρωπος. Και αυτό είναι το πρόβλημα του θρησκευτικού φανατισμού παγκόσμια. Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Το κακό λοιπόν ξεκινά από τη θεολογική παιδεία. Τη θεολογική κατάρτιση. Ναι. Και επειδή πίστηκε ότι έτσι είναι τα πράγματα, αυτές τις ευρωλώσεις τις υπερασπίζεται με πάθος. Δυστυχώς δεν μπορεί, δεν λέει, η Εκκλησία πάντως να αποδεχθεί, λέει, τον ομοφυλόφιλο. Δεν γίνεται. Ακούω για τρόπο συμπεριφοράς, γράφει. Μα δεν είναι τρόπο συμπεριφοράς. Λέει επίσης αυτή η ταύτιση με την παιδεραστία. Παιδεραστία υπάρχει δυστυχώς. Είναι ένα έγκλημα που πρέπει να το καταδικάσουμε με όλες τις δυνάμεις μας τις κοινωνικές. Αλλά παιδεραστία υπάρχει και στους ανθρώπους τους ετεροφιλόφιλους. Δεν μπορείς λοιπόν να, με την πρώτη αφορμή να σούρνεις τους ανθρώπους το AIDS, τη διάλυση των οικογενειών, την έξαρση των διαζυγίων. Για όλα αυτά ευθύνονται οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι με ένα γενετήσιο προσανατολισμό. Ανδρέα μου, γεννιόμαστε άνθρωποι. Μετά γινόμαστε Έλληνες, χριστιανοί. Αυτά όλα είναι ρατσισμός, η διάκριση σε φύλο, φυλή, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό. Οι άνθρωποι γεννιόνται. Δεν πιστεύω να υιοθετεί κανείς τον αστείο και αντιεπιστημονικό ισχυρισμό ότι κάποια στιγμή ένας άνθρωπος επιλέγει να του αρέσει ο άνδρας ή η γυναίκα. Mm. Σκεφτείτε εσείς που μας ακούτε, είτε είσαστε με γενετήσια κατεύθυνση προς το ανδρικό φύλο, είτε προς το γυναικείο, ανεξάρτητα από το ποιο φύλο είσαστε. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Μπορείτε σήμερα να κάτσετε να αλλάξετε απόφαση? Και στο κάτω-κάτω, Ανδρέα. Πολύ απλό το επιχείρημα δηλαδή. Σε αυτές τις κοινωνικές συνθήκες, τις ακόμα συντηρητικές της Κύπρου, θα επέλεγαν άνθρωποι σοβαροί αυτό το πράγμα? Ήταν κοινωνική αυτοκαταστροφή. Ανοσχόμενος καρδίας. Γεννιόνται οι άνθρωποι και αμαρτία είναι να μην αγαπάς, αμαρτία είναι να μισείς, αμαρτία είναι να εκδιώκεις τους ανθρώπους, να τους απολαχτίζεις και όχι να αγαπάς. Αν υπάρχει αμαρτωλή αγάπη μεταξύ άνδρα και γυναίκας, υπάρχει και αγάπη που είναι ανιδιοτελής μεταξύ γυναίκας και γυναίκας. Δηλαδή, εσύ, Ανδρέα, με την καρδιά, επειδή ξέρω ότι είσαι ειλικρινής άνθρωπος, τι θα περίμενες για την Εκκλησία δηλαδή να πει, ας πούμε, για τους ομοφυλόφιλους? Να πει ακριβώς αυτό που είπε ο Αθηνών Χριστόδουλος, ο Αθηνών Ιερώνυμος και ο Πάπας της Ρώμης. Δεν θα κάτσει να δογματολογήσει, γιατί ο Χριστός δεν μίλησε ποτέ. Να πει ότι η Εκκλησία αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά της. Στο κάτω-κάτω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αθέλει να το πει κιόλας, είναι αμαρτωλοί, το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχουν αναμάρτητες. Αλλά απάντησε μου σε αυτό. Αν το έλεγε αυτό, θα γινόταν άρεστος σε όλους. Και το ξέρουνε. Ναι. Γιατί δεν το κάνει τότε? Αυτό το είπα και στο Μακαριότατο. Δεν τους είπα να τα λέτε αυτά για να γίνετε, γίνετε αρεστοί. Ναι. Δεν τους έχω πει κάτι τέτοιο. Τους έχω πει, αν προσανατολιστείτε στον καθαρά πνευματικό ρόλο της
της Εκκλησίας, θα γίνεται καθολικά αποδεκτή από όλους. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο στάδιο. Αυτό που θέλουμε να τους μπολιάσουμε, προσπαθώ εγώ, όσο μου δόθηκε η ευκαιρία, προσπάθησα και θα ξαναπροσπαθήσω αν μου ξαναδοθεί, να τους πείσω ότι ειδικά ο Αρχιεπισκόπος, και το απέδειξε τώρα στη Σύνοδο, την μεγάλη εμβέλεια, μεγάλη Σύνοδο, την οποία μόλις έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες της, είναι ανοιχτόμυαλος. Είναι προοδευτικός. Δεν δέχεται την λειψανολατρία, δεν δέχεται τα θαύματα να κλαίνει. Αυτό είναι πρόοδος. Αυτό είναι σημαντικό. Και το λέει δεκαετίες τώρα. Ναι. Του είπα αυτό, Ανδρέα, ως δημόσια εξομολόγηση. Μακαριότατε, όταν ήμουν έφηβος, ήμουν υπερσυντηρητικός, φανατικός θρησκευτικά, πώς το λένε. Και με σκανδάλιζε, χρησιμοποιούσα τον όρο τότε, τώρα δεν το χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, η δική σας παρουσία και οι δικές σας δηλώσεις ως υπερπροοδευτικές. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο εσείς να καταδικάζετε εμένα για το ίδιο και πράγμα. Τι σου είπε? Του είπα, σίγουρα, όταν συζητήσαμε, του είπα, είμαι βέβαιος ότι δεν διαφωνούμε, μακαριότατε. Μου είπε τις απόψεις του Ανδρέα. Ο ίδιος είναι εκεί, ας με διαψεύσει. Του είπα, μα μακαριότατε, οι απόψεις σας είναι πιο μπροστά από τις δικές μου. Νομίζω εσείς πρέπει να πάτε στη Σύνοδο να διαστείτε. Τι να σας πω. Είναι ανοιχτό το μυαλό. Πώς ξέφυγες του Ηρώδη? Δεν συνδέσουμε αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι ότι παρασύρεται από τις ακραίες απόψεις. Είναι λίγο, βέβαια, πολλές φορές του ταχώνουμε και λέμε διάφορα πράγματα, αλλά είναι επικεφαλής Εκκλησίας. Χρειάζεται να είναι προσεκτικός σε κάποια πράγματα. Είπαμε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις σε κάποια. Για παράδειγμα, θέλω να θέσουμε τώρα ένα θέμα, να το κουβεντιάσουμε σε πολύ λίγο χρόνο που έχουμε. Αυτό της Αθανασίας. Με αφορμή τη δήλωση του Βέλιου, του Αλέξανδρου, που είπε ότι εγώ πάω, τελείωσα. Πάω στην Ελβετία, έχω κάνει τα χαρτιά μου, θέλω να πεθάνω με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί η Εκκλησία. Θεωρώ. Για, Ανδρέα, μισό λεπτό. Και να σου πω γιατί δεν μπορεί. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει όριο πλέον. Πού σταματάει πλέον η ζωή, πού ξεκινάει η ευθανασία, πότε πας σε ευθανασία, γιατί με μια ευκολία μπορώ να πάω σε μια ευθανασία. Είναι ομολογουμένως πολύ λεπτά και δυσδιάκριτα τα όρια, αλλά νιώθω ότι υπάρχουν. Αυτά όλα ανήκουν στο μεγάλο κεφάλαιο που πάντα είναι σκηνοβασία της βιοειθικής, της βιοιατρικής. Γιατί, Ανδρέα, υπάρχει και η ευθανασία, αλλά υπάρχει και η αυτοθυσία. Θα πεις ότι ήταν ευθανασία ο Γρηγόριος Αυξεντίου, θα πεις ότι είναι ευθανασία η Σταύρωση του Χριστού, θα πεις ότι είναι ευθανασία. Τι να πω, όταν έχουμε τον άνθρωπο να δίνει ένα κομμάτι από το είναι του σε μια μεταμόσχευση, όταν έχουμε μια μάνα και κινδυνεύει να γεννηθεί ένα παιδί και κινδυνεύει η ζωή της, εκεί γίνονται τραγικές επιλογές. Ναι. Και οι δύο είναι τραγικές. Όταν ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος, ο Μακαριστός, ο Χρυσόστομος ο πρώτος, επέτρεψε. Και αυτή ήταν τραγική απόφαση. Δύσκολη. Τι να κάνει, ακαθόδης. Στις γυναίκες που βιάστηκαν και έμειναν σε. Και τώρα έχει βάλει νερό στο κρασί της Εκκλησίας όσον αφορά κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Δεν βγαίνει να το φωνάξει. Αλλά ναι. Λέει, ας πούμε. Μην το πεις βάζει νερό στο κρασί της με την έννοια ότι κάνει εκπτώσεις. Όχι. Προσπαθεί να ανοιχνεύσει αυτή την δύσκολη βιοειθική σφαίρα. Λέμε πότε πρέπει να γίνει προγεννητικός έλεγχος, πότε υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος. Όλα αυτά. Ανοίγεις πολλά τρομερό. Θέματα που είναι πολύ σοβαρά τώρα. Αλλά η θανασία θεωρώ ότι είναι θέλει ένα κομμάτι, λίγη συζήτηση περισσότερο. Έτσι. Αλλά να μην είναι στόχος της ευθανασίας, απλώς έτσι. Βαρέθηκα, ρε παιδί μου, τη ζωή μου. Μάχρι. Πάω στο καλό. Δεν είναι έτσι. Μάχρι. Άρα, όταν σου πει ναι στην ευθανασία. Αυτοκτονία. Λοιπόν. Ιδάλλως η Εκκλησία, και τελειώνω με αυτό. Δέεται, Ανδρέα μου, έχει ευχή στο ευχολόγιο της. Να απαλλάξει ο Θεός τον άνθρωπο όταν είναι στον επιθανάτιο ρόγχο. Τι είναι αυτό? Προσευχόμαστε να τον ευθανατήσει ο Θεός, να του δώσει καλό θάνατο. Και δεν το λέμε αυτό και τελείωσα. Σε κάθε εσπερινό, σε κάθε λειτουργία, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Ανώδυνα, ανεπέσχυτα, ειρηνικά. Αυτό είναι η ευχή της Εκκλησίας. Ας το κάνουμε και πρέπει πράξη. Να ομολογήσω ότι μου έχει λείψει, βέβαια, η παρουσία σου εδώ. Μου έχει λείψει πάρα πολύ και θα αποκαταστήσω τις όποιες ισορροπίες. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό καλοκαίρι καταρχήν. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Κάνεις καλούς χειρισμούς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε στη Λεμεσό, να πάμε στο Σάκη του Στυλιανού. Σάκη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο από τη Λεμεσό. Χθες μας έλειψες, χθες. Οφείλω να ομολογήσω. Έκανες κασιαρχείο χθες. Πού και πού πρέπει να υπάρχουν κάποια διαλύματα. Όχι, έτσι, σε κάποια παραλία θεάθηκες, λέει εκεί. Μα ποιος με κάρφωσε? Δεν ξέρω. Κακές γλώσσες. Πολύ ωραία. Να πούμε θεμέλιο λίθο για το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στον Άγιον Αθανάσιο, όπου είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία από τον δόκτωρ τον Νίκο Ζάμπογλου. Και έρχεται να καλύψει τα σοβαρά κενά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τομέα της ογκολογίας. Να πούμε ότι ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που τέλεσε την κατάθεση του θεμέλιου λίθου
και ο ίδιος παραδέχτηκε ότι το ογκολογικό κέντρο, το οποίο υλοποιείται με ιδιωτικά κεφάλαια, καλύπτει ανάγκες τις οποίες δεν κατάφερε να καλύψει το ίδιο το κράτος. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τη σημασία. Καθημερινά πάρα πολλοί φίλοι από την Πάφο, από την Λεμεσόν, αναγκάζονται να πηγαίνουν στη Λευκωσία, όπου ταλαιπωρούνται. Καλύψει πάρα πολλές ανάγκες Λεμεσού Πάφου. Αυτό είναι σίγουρο. Και μάλιστα με τις προδιαγραφές που διάβασα εγώ, θα είναι κάτι πολύ πολύ σύγχρονο που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Ακριβώς. Θα παρακολουθούν τις καινοτομίες στην ογκολογία και συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ογκολογικά κέντρα. Το ζήτημα είναι ότι είναι ιδιωτικό. Τι γίνεται με όλους αυτούς οι οποίοι στους συμπολίτες μας δεν έχουν τα κονδύλια να πηγαίνουν σε ιδιωτικό και θα μπορούσε το κράτος να τους παρήγε. Εντάξει, θα μπορεί κάποιος να απαντήσει σε αυτό ότι